κάλεσμα στα μέλη του να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας που προγραμματίζεται για την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας απευθύνει η διοίκηση του Σωματείου Υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου. Τόσο η πρόεδρος Ντέπη Μιχαηλίδη όσο και ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Αρβανίτης έδωσαν τις λεπτομέρειες σε συνέντευξη τύπου. Όπως γνωρίζετε, η συμφωνία πλαίσιο που προωθεί η Δημοτική Αρχή ιδιωτικοποιεί στο 100% την γεύση καθαριότητας. Όλα δίνονται σε κοινωνάβους και βέβαια αυτό έχει να κάνει ότι με μια πολιτική που από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και εφαρμόζουν και οι κυβερνήσεις αλλά και όλες οι δημοτικές αρχές μέχρι τώρα με το να ιδιωτικοποιούν υπηρεσίες και να υποβαθμίσουν τις υπηρεσίες με σκοπό βέβαια αυτό να πηγαίνουν όλες σε εργολάβους, σε επιχειρηματικούς ομίλους και βέβαια με το αζημίωτο μιλάμε για μεγάλα κέρδη. Η νέα συμφωνία που προωθείται φτάνει στο πίσω 60 εκατομμυρίων ευρώ για 4 χρόνια. Και εμείς λέμε ότι με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε κάλλιστα ο Δήμος να προσλάβει μόνιμο προσωπικό ώστε να καλύψει τις ανάγκες που πραγματικά υπάρχουν στη διεύθυνση καθαριότητας με ένα προσωπικό που είναι εξοθερωμένο, σε μεγάλη ηλικία, εντατικοποίηση στο φουλ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι συνάδελφοι να παράσχουν την υπηρεσία όπως πρέπει στο 100% και να τρέχουν κάθε φορά να προλάβουν πράγματα που δεν προλαβαίνουν. Αυτή τη στιγμή η Διεύθυνση Καθαριότητας απασχολεί στα κύρια τμήματά της που αφορούν και την ιδιωτικοποίηση γύρω στους 245 εργαζομένους διαφόρων ειδικοτήτων. Οπότε εμείς λέμε, έχουμε και ξεκάθαρη θέση ότι υπάρχει προσωπικό, βέβαια χρειάζεται ενίσχυση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό το προσωπικό να απαξιωθεί για να έρθει ένας ιδιώτης και να τα πάρει όλα στο 100%. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τονίζουμε είναι ότι πρέπει να έρθουν και μηχανήματα, οχήματα, να εξυγχρονιστεί η διεύθυνση καθαριότητας, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει και πιο άνετα το έργο της στην κοινωνία. Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή αδιαφορεί, όπως και οι προηγούμενες, όπως είπαμε. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα, επιχειρηματικά συμφέροντα. Τα ανταποδοτικά τέλη αυτή τη στιγμή φτάνουν τα 15 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Αν αφαιρέσουμε τα έξοδα που παρακρατούνται ήδη από την ΔΕΗ για τους λογαριασμούς ρεύματος, οδοφωτισμού και κτηρίων, σημαίνει ότι αυτό που περισσεύει είναι πολύ λιγότερο. Πώς θα ανταποκριθεί η Δημοτική Αρχή σε αυτό το επιπλέον κόστος?